καμία ένδειξη και κανένα στοιχείο δεν έχει στα χέρια της η αστυνομία που να την οδηγεί προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και κατά συνέπεια στην εξιχνίαση της τυχερής δολοφονίας του 77χρονου Γιάννη Καλοψιδιώτη. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο εκτελεστής μελέτησε πολύ καλά το δολοφονικό του πλάνο, ενώ φρόντισε να καλύψει και τα ίχνη του. Η αστυνομία αναμένει ότι τις επόμενες ώρες ο γιος του θύματος επιχειρηματίας Φάνος Καλοψιδιώτης θα δώσει κατάθεση προκειμένου να καθοριστούν και τα επόμενα βήματα των ερευνών, εν αναμονή και των αποτελεσμάτων των επιστημονικών εξετάσεων των τεκμηρίων που εντοπίστηκαν στην σκηνή. Η ερεύνηση, όπως σας έχω πει, γίνεται από το αρχείο αστυνομίας και βρίσκονται σε ένα στάδιο το οποίο προσπαθούν να αξιολογήσουν στοιχεία ή μαρτυρίες τις οποίες έχουν ενώπιον τους. Υπό τον φόβο νέου κύκλου αίματος στην περιοχή, η αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα προκειμένου να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα εγκληματική ενέργεια. Η αστυνομία παίρνει τα αναγκαία μέτρα για σκοπούς γενικότερης διασφύλαξης της ασφάλειας σε κάθε περιοχή. Σίγουρα ένα τέτοιο γεγονός δεν μπορεί να αφήνει και την αστυνομία αδιάφορη, θα πρέπει να πάρει και παίρνει διάφορα μέτρα. Το απόγευμα τελέστηκε η κηδεία του Γιάννη Καλοψιδιώτη στα κάτω Πολεμίδια. Τάφηκε μαζί με τον γιο του άντρου, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 26 ετών από έκρηξη βόμβας σε διαμέρισμα στην Λάρνακα το 1995.